Συναντηθήκαμε σήμερα με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αρναουτάκη, ούτως ώστε να συζητήσουμε πάνω στα ζητήματα της έρευνας και της καινοτομίας και βεβαίως όλα τα έργα τα οποία τρέχουν στο νησί και αφορούν την ενίσχυση των ερευνητικών μας κέντρων, τόσο το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το οποίο ενισχύεται με πάνω από 25 εκατομμύρια ευρώ και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο και στα Χανιά, αλλά βεβαίως συζητήσαμε και για τον κόμβο καινοτομίας, ένα έργο το οποίο έχει οριμάσει εδώ από την περιφέρεια Κρήτης, ένα έργο το οποίο θα φέρει σε επαφή και θα συνδέσει όλους τους φορείς έρευνας και καινοτομίας, προκειμένου να παράξουν συνεργασίες για να έχουμε καινοτόμες λύσεις για τα ζητήματα που αφορούν τομείς όπως υγεία, αγροδιατροφή, τουρισμό και περιβάλλον. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο θα εξετάσουμε τη χρηματοδότησή του στο Υπουργείο Ανάπτυξης, γιατί πιστεύουμε πάντοτε στη συνεργασία μεταξύ κυβέρνησης, περιφέρειας και βεβαίως και των ερευνητικών μας κέντρων. Η καινοτομία πρέπει να είναι στο επίκεντρο όλων των ενεργειών μας, αν θέλουμε η Ελλάδα να έχει ανάπτυξη, αν θέλουμε η Κρήτη να προχωρήσει με ακόμα πιο γοργά βήματα μπροστά. Μια συνεργασία που συνεχίζεται με την κυρία Υπουργό, την κυρία Ράπτη, και με το προηγούμενο Υπουργείο που ήταν και με το σημερινό για την έρευνα και καινοτομία. Η πρότασή μας, ο κόμβος καινοτομίας που έχει υποβληθεί για έγκριση από το Υπουργείο, θέλουμε τη συνεργασία και τη βοήθεια της κυρίας Υπουργού, διότι πιστεύουμε απόλυτα στη συνεργασία των ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων του νησιού μας. Είμαστε πανέτοιμοι για τη χρηματοδότηση με 10 εκατομμύρια για τον κόμβο καινοτομία και εκτιμούμε ότι θα έχουμε την έγκριση και για αυτό το έργο, αλλά και για άλλα έργα τα οποία αφορούν τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα του νησιού μας.